Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Ακόμα στη Ζάκυνθο, το ρεπορτάζ δεν τελειώνει ποτέ σε αυτό το νησί και ετοιμαστείτε να δούμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο και μέσα από τη θάλασσα. Τώρα βλέπετε, έχω ξεκινήσει με ένα ωραίο σκαφάκι, θα κάνω κρουαζιέρα και σας υπόσχομαι πάρα πολύ δυνατές εικόνες, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή μας έχει ξεκινήσει και είναι όλη δική σας. Ζάκυνθος, το κόσμημα του Ιωνίου. Μην έχετε καμία αμφιβολία, το νησί θα σας γοητεύσει με την ξεχωριστή ομορφιά του. Στα δύο προηγούμενα επεισόδια για το φιόρο του Λεβάντε είχαμε δει τα εκπληκτικά φυσικά τοπία του νησιού από ψηλά. Το Ναυάγιο, οι Μυζήθρες, το Καμπί, τα λευκά απότομα βράχια που προεξέχουν στη θάλασσα είναι άκρος εντυπωσιακά. Πώς θα ήταν άραγε, σκέφτομαι, αυτά τα τοπία αν τα βλέπαμε μέσα από τη θάλασσα με σκάφος. Νομίζω ότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ μας θα είναι όλα τα λεφτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να έκανα εκπομπή στη Ζάκυνθο και να μην έβλεπα αυτή την ισάρα μέσα από τη θάλασσα. Τι κάναμε λοιπόν? Οργανώσαμε μια πολύ ωραία κρουαζιέρα. Είμαστε όλοι εδώ. Ελεάνα μου, έλα λίγο πιο εδώ να τους δείξουμε όλους. Λοιπόν, στο τιμόνι είναι ο κάπτεν. Γεια σου, κάπτεν. Εδώ η κοπέλα μας είναι η βοηθός. Είναι Φέλη. Είναι Φέλη μας. Την Εύα την ξέρετε, κάνει τα πλανάκια. Και με αυτήν τη σούπερ ομάδα και με ένα σκαφάκι που είναι γύρω στα 14 μέτρα θα κάνουμε το γύρο του νησιού κυριολεκτικά και θα σας καταθέσουμε καταπληκτικές εικόνες. Διότι τώρα σιγά σιγά ο ήλιος σηκώνεται και εμείς θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε όλες αυτές τις ομορφιές της Ζακύνθου στην κατάλληλη ώρα, κυρίες και κύριοι, και με το κατάλληλο μέσο, δηλαδή μέσα από τη θάλασσα. Ετοιμαστείτε, το ρεπορτάζ έχει ήδη ξεκινήσει και είναι όλο δικό σας. Πάμε! Οι παραλίες της Ζακύνθου με τα γαλαζοπράσινα νερά είναι ένα κεφάλαιο από μόνες τους. Η τροπική λευκή άμμος θυμίζει καραϊβική, ενώ οι περιοχές Natura του φυσικού πάρκου ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους. Πρώτη μας τάση, παιδιά, γαλάζιες σπηλιές στο βορειότερο κομμάτι εδώ πέρα της Ζακύνθου. Από πάνω μας είναι ο Φάρος. Έχουμε ξανάρθει από εδώ, αλλά τώρα με αυτόν τον ήλιο τα νερά είναι πραγματικά κυριολεκτικά να τα πιείς. Και αυτή τη στιγμή θα περάσουμε μέσα από την Καμάρα. Φοβερή εμπειρία. Όλο αυτό που ζούμε σου θυμίζει κάτι από Κάπρι. Ωρε φίλε! Μπράβο, κάπτεν! Άμα έχετε καλό καπετάνιο, να ξέρετε, όλα μπορούν να συμβούν και να περάσετε πραγματικά υπέροχα σε αυτήν την πολύ ωραία μίνι κρουαζιέρα. Κοίτα πώς κάνω τα νερά εδώ πέρα, Λεάνα, κοίτα. Καταπληκτικά. Εδώ θέλω να ξέρετε για τη Ζάκυνθο, σε αυτό το βόρειο κομμάτι έχει ξεκινήσει μια τρελή ανάπτυξη τα τελευταία 5 με 10 χρόνια και έχουν φτιαχτεί ατελείωτες βίλες οι οποίες νοικιάζονται ακόμη και 30.000 ευρώ την εβδομάδα. Είναι λίγο πριβέ η κατάσταση, να τώρα θα περάσουμε κάποια κτίρια, θα τα δείτε. Αλλά εδώ, ξέρετε, δεν υπήρχε ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχει ξεκινήσει. Λίγο πριν το Ναυάγιο, θα σταματάγαμε σε μια διπλανή παραλία σπάνιας ομορφιάς και γοητείας. Σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο προσοχή τώρα. Δεν είμαστε στο Ναυάγιο. Έχουμε φτάσει σε μια παραλία ακριβώς πριν το Ναυάγιο. Όλο το σκηνικό σου κάνει ότι είσαι στη Σελήνη, στο Φεγγάρι. Εντελώς σεληνιακό το τοπίο, πολύ ξεχωριστό. Μου θυμίζει λίγο τη Μήλο. Μου κάνει λίγο για μήλο, αλλά έχουνε, παιδιά, μία διάβγεια τα νερά πολύ ξεχωριστή. Είχανε δίκιο που μου είπαν εδώ ότι η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία και όντως είναι, και σηκώνεις τα μάτια σου ψηλά
Και λες, ρε φίλε, αποκλείεται. Δεν παίζει. Σήκωσε το λίγο, μπράβο. Δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία. Ο μεγάλος στάρ εδώ της Ζακύνθου είναι το ναυάγιο. Το βλέπουμε μέσα από τη θάλασσα. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Είναι παράνομο. Έχει κλείσει αυτή η παραλία και έχει κλείσει διότι έχουν γίνει κατολισθήσεις και τις βλέπετε τώρα, αν κάνει αριστερά η κάμερα, όπου υπάρχει έντονο λευκό χρώμα, σημαίνει ότι έχει υποχωρήσει το βουνό. Κοιτάξτε για τι πράγμα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ένα καράβι γεμάτο με λαθρέα τσιγάρα κατάφερε να κάνει γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη τη Ζάκυνθο. Το ναυάγιο είναι μια παραλία διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού και χωρίς αμφιβολία η πιο διάσημη παραλία της Ζακύνθου και μία από τις διασημότερες του κόσμου. Το ναυάγιο είναι χωμένο μέσα σε ένα κλειστό όρμο περικυκλωμένο από ψηλά λευκά βράχια με καταπράσινη κορυφή και με ένα κουφάρι πλοίου μέσα στη μέση της αμμώδους παραλίας. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά να αποχωρήσουμε από το ναυάγιο. Έχει σηκωθεί ο ήλιος, η ώρα είναι 11:15. Έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο, πολύ διαφορετικό από την ώρα που ήρθαμε. Παρατηρείτε όλα τα τουριστικά, τα οποία φτάνουν μία ανάσα από την παραλία. Και βεβαίως δεν προχωράνε, δεν επιτρέπεται να πάει κανένα στο ναυάγιο, ούτε να κολυμπήσει, ούτε να ρίξει καν άγκυρα. Όσοι πηγαίνουν από ένα σημείο και μετά, ψιλοπαρανομούνε. Μετά το ναυάγιο η βόλτα θα μας βγάλει στο Πόρτο Βρώμη. Το κολπάκι είναι σαν φιόρδ και οι φιδωτοί όρμοι κάνουν το θέαμα πανέμορφο. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Φτάσαμε Πόρτο Βρώμη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε το κεφάλι, το πρόσωπο, το προφίλ του Ποσειδώνα ακριβώς εδώ, στο δεξί μου χέρι, με τη γαμψή μύτη. Αυτό εδώ, νομίζω, φαίνεται καθαρά, δεν φαίνεται. Αυτό, κοιτάξτε λοιπόν, είναι πραγματικά ένα πρόσωπο που φαίνεται σμιλεμένο στα βράχια. Και εδώ οι ντόπιοι λένε ότι είναι το πρόσωπο του Ποσειδώνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και εδώ είμαστε Πόρτο Βρώμη, Μαριές. Μαριές, στο χωριό, κατεβαίνει ο δρόμος μέχρι εδώ. Κοιτάξτε, κρυφή ωραία παραλία ακριβώς μπροστά σας. Και όπως σας είπα, εδώ έρχεστε και παίρνετε και καραβάκι να πάτε στο ναυάγιο σε χρόνο 5-10 λεπτών. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Η Ζάκυνθος έχει πολύ ωραίες κρυφές γωνιές που αξίζουν της εξερεύνησής σας. Μία από αυτές είναι και αυτή εδώ. Εξαιρετική τοποθεσία, ανώθευτο περιβάλλον, έτσι. Για κοιτάξτε. Πόρτο Λιμιώνας, ένα από τα πιο όμορφα μέρη εδώ της Ζακύνθου, μία γωνιά, ένα φιόρδ, όπου κάθεται ο κόσμος εκεί πάνω, στα βράχια και βουτάει εδώ στα γαλαζοπράσινα νερά.
Ήδη κάνουν μπάνιο, τους βλέπετε. Το απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Εδώ, παιδιά, να ξέρετε, είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πισίνα στο Λιμιώνα. Όταν έχει λίγο κόσμο, αισθάνεσαι ότι είσαι στον προσωπικό σου παράδεισο, έτσι. Και φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στις περίφημες Μυζήθρες. Έχουμε κάνει το ρεπορτάζ από πάνω, από ψηλά, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, αλλά τώρα είναι άλλες οι εικόνες, διότι είμαστε μέσα από τη θάλασσα και βλέπουμε γιατί εντυπωσιακό θέαμα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα, αν αυτό δεν είναι εντυπωσιακό, δηλαδή τι είναι? Πόπο, θα μας περάσει ο κάπτεν από μέσα, έτσι. Μυζήθρες όνομα από το τυρί. Το κεφάλι της Μυζήθρας. Όταν μιλάμε για εικόνες, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι εικόνες. Δεν είμαστε στο ρεπορτάζ, είμαστε μέσα στο ρεπορτάζ. Αυτή την εμπειρία όμως δεν γίνεται να την έχετε αν δεν κάνετε το γύρο του νησιού με σκάφος. Δεν μπορείτε αλλιώς. Δυστυχώς. Μικρό θέλετε, μεγάλο θέλετε, βαρκούλα μικρή θέλετε που θα την πάρετε μόνοι σας, μέχρι 30 υπούς. Όπως και να το δείτε το πράγμα, αυτό πρέπει να το ζήσετε. Και τώρα, όπως θα περνάμε, θα σας κάνει το πλάνο η Ελεάνα πώς φαίνονται οι δύο βράχοι που βρίσκονται σφινωμένοι μέσα στη θάλασσα από την από εδώ μεριά, δηλαδή από άλλη γωνία. Τέλεια! Τι να πούμε για το κερί και τις Μυζήθρες. Αν δεν υπήρχε το ναυάγιο, το απόλυτο μας του νησιού θα ήταν αυτή η περιοχή. Βραχώδεις σχηματισμοί, όμορφες παραλίες, σπηλιές, καμάρες, ήρεμα νερά. Τι άλλο θέλεις στις διακοπές σου, σκέφτομαι. Γαλάζιες σπηλιές δεν έχουμε μόνο στα βόρεια του νησιού. Έχουμε και κάτω από το κερί. Εδώ που έχουμε έρθει τώρα, μας έχει φέρει ο καπετάνιος μας. Κοιτάξτε, άλλη ωραία καμάρα. Και εδώ θα γυρίσει η κάμερα τώρα. Έχουμε μία άλλη σπηλιά που μπορούμε να μπούμε και εκεί μέσα. Νάτι, η σπηλιά τη βλέπεις. Νάτι. Τεράστια σπηλιά. Από τις πιο εντυπωσιακές που έχουμε δει εδώ στο νησί. Φέρε μου λίγο την κάμερα. Thank you. Νάτι. Απ' την άλλη μεριά του νησιού. Άλλες εικόνες εδώ, έτσι. Αυτό είναι ο γύρος που λέμε. Έχεις την ευκαιρία να δεις πολλά διαφορετικά πράγματα εδώ στη Ζάκυνθο. Να θυμάστε, σπηλιές κεριού. Τελευταίος σταθμός της βόλτας μας, το Μαραθωνίσι. Είχαμε συμπληρώσει 7 ώρες στο γύρο του νησιού πριν το σκαφάκι μας αποβιβάσει στην παραλία Μπανάνα στην περιοχή του Βασιλικού. Μόλις φτάσαμε στο Μαραθωνίσι, στο στόμα του δράκου μπαίνουμε αυτή τη στιγμή. Άλλη μια τεράστια σπηλιά εδώ στη Ζάκυνθο. Μαραθωνίσι είναι ένα νησάκι που από μακριά φαίνεται σαν χελώνα. Έτσι, πολύ όμορφο νησί. Αλλά κοιτάξτε πόσο μεγάλες σπηλιές έχει εδώ πέρα. Ρίξτε μια ματιά. Τελευταίος σταθμός του ρεπορτάζ μας, η εξωτική παραλία στο Μαραθωνίσι. Ελεάνα, δείξε λίγο στον κόσμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ νιώθεις ότι είσαι σε ένα εξωτικό μέρος και όχι στη Ζάκυνθο. Πυκνή βλάστηση γύρω-γύρω από το νησάκι. Στη μέση παραλία βλέπετε πόσο κόσμο βεβαίως έχει. Αντιλαμβάνεστε, γίνεται εδώ πέρα παντζουρλισμός. Ιδιαιτέρως Ιούλιο, Αύγουστο κτλ. Okay, εντάξει, δεν χωράς. Μέχρι και καντίνα έχει. Αλλά είναι μια άλλη εμπειρία σε σχέση με τη Ζάκυνθο. I know.
Και τώρα ελάτε να σας βάλω μέσα σε έναν παράδεισο με χρυσή άμμο. Διότι, να πούμε του στραβού το δίκιο, δεν γίνεται να έρθετε στη Ζάκυνθο και να μην περάσετε από το Βασιλικό, την πιο όμορφη και αγνή περιοχή σε όλη τη Ζάκυνθο. Εδώ, ξέρετε, η τουριστική ανάπτυξη δεν έχει χτυπήσει κόκκινο, όπως στα άλλα μέρη που συναντάμε σε όλο το νησί. Εδώ καταφέρνουνε και κρατάνε άμυνα. Άμυνα για να μπορείτε, κυρίες και κύριοι, πήγαινε λίγο πιο πίσω, Εύα μου, να ζήσετε αυτό το όνειρο, κυρίες και κύριοι. Αυτό το όνειρο, το βλέπετε. Τι μου αρέσει εδώ στην παραλία Μπανάνα. Είναι τεράστια. Ξεκινάει, κοιτάξτε, όσο πιάνει το μάτι σας, και από αριστερά και από δεξιά. Και όμως το beach bar πιάνει ένα μικρό κομμάτι, αυτό που βλέπετε. Και έχουμε και μασάζ να κάνετε, αν θέλετε, εκεί, στο αριστερό μου χέρι, θα το δείτε τώρα, μπράβο. Γεια σας. Τι γίνεται? Πολύ καλά. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος? Θα δείξει, πιστεύω θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχουμε κόσμο και θα χαρούμε πολύ να έρθετε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα το ζήσουμε το όνειρο 100%. Πέστε μου όμως, κάθε μέρα που ξυπνάτε το πρωί και βλέπετε αυτό το πράγμα, δεν χαίρεστε? Χαίρομαι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας παράδεισος. Εγώ είμαι από πάρα πολύ μικρή εδώ πέρα, οπότε το ζω καθημερινά. Αλλά είναι αλλιώς να το βλέπετε και να το ζείτε από κοντά. Ήρεμα τα πράγματα εδώ, παιδιά. Η μουσική δεν χτυπάει κόκκινο κατευθείαν. Θα ηρεμήσετε, θα χαλαρώσετε, θα πιείτε τα κοκτέιλ σας, τα ποτά σας. Εδώ τα παιδιά έχουν εξαιρετικές τιμές για όλους σας. Και πάνω απ' όλα θα μπορέσετε να ζήσετε μερικές στιγμές ηρεμίας που χρειαζόμαστε όλοι. Σίγουρα. Και θα έχετε εδώ το κορίτσι μας. Θύμισε μας το όνομά σου. Δήμητρα. Και θα έχετε εδώ τη Δήμητρα, το κορίτσι μας. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, θα είναι απίκο να σας εξυπηρετήσει αμέσως. Εννοείται αυτό. Η συγκεκριμένη παραλία είναι τόσο διασκεδαστική και παιχνιδιάρικη όσο ακριβώς δηλώνει και το όνομά της. Είναι ένας παράδεισος με χρυσή άμμο που μαγνητίζει τα πλήθη κάθε ηλικίας. Και αφού είπαμε τα πολύ ωραία για το beach bar και το Βασιλικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εξήγησε μας τι λατρεμένο έχεις φέρει στο μεσημεριανό μας τραπέζι. Φυσικά. Εδώ έχουμε μια μακαρονάδα με γαρίδες και κρέμα από κολοκύθι. Εδώ έχουμε τη σαλάτα κοινόα μας με φρέσκο σολομό. Εδώ έχουμε τα χτένια μας με τη ραμοσαλάτα. Εδώ έχουμε το χταπόδι μας. Και εκεί τέλος έχουμε τις γαρίδες με σαλάτα κοινόα. Και εδώ έχουμε, κυρίες και κύριοι, αλα ούνα, αλα ντουε, αλα τρέ, μπαμ! Japanese baobans με γαρίδα τεμπούρα. Πω! Αυτό είναι... Εδώ έχει δύο, είμαστε τρεις. Θα παίξουμε μπουνιές, να ξέρεις, για αυτό το πιάτο. Αυτό είναι από τα top πιάτα, ξέρετε, που έχει εδώ το μαγαζί, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ, Γιάννη, διότι τέτοια εικόνα ο παρουσίαση σε beach bar δεν συναντάς εύκολα. Μετά την μπανάνα και το πανέμορφο beach bar, είχε έρθει η ώρα να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο μας για λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Το απόγευμα μας περίμενε μια νέα περιπέτεια, αυτή τη φορά στο Καμπί. Για να φτάσουμε σε αυτή την πανέμορφη τοποθεσία, θα χρειαζόμασταν σχεδόν μία ώρα από το Τσιλιβί. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έρχονται μόνο όσοι ξέρουν. Καμπί, ορεινό παραδοσιακό χωριό της Ζακύνθου. Δύσκολος δρόμος να φτάσεις, να το έχετε υπόψη σας, αλλά θα έχετε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα με διαφορά σε όλο το νησί και ένα από τα ομορφότερα όλης της Ελλάδας. Δεν θέλω να το βλέπετε έτσι τώρα, που έχουν μπει τα σύννεφα μέσα και λίγο μας δυσκολεύουνε. Θέλω να φανταστείτε την εικόνα ότι υπάρχει τέλειο ηλιοβασίλεμα, ιδιαιτέρως το καλοκαίρι. Αλλά εδώ, φίλοι μου, δεν θα έρθείτε μόνο για το ηλιοβασίλεμα. Θα έρθείτε και για καλό παραδοσιακό φαγητό ζακυνθινό. Εδώ, ο Μιχάλης, ο φίλος μου, έχει μία κορυφαία ταβέρνα στην οποία ο κόσμος έρχεται και για το ηλιοβασίλεμα, αλλά και για τις πολύ ωραίες γεύσεις που σερβίρουν οι άνθρωποι της κουζίνας. With
Φίλοι μου, τι θέλω. Έχω μπει τώρα μέσα στην ταβέρνα του φίλου μου του Μιχάλη και πάω στο τραπέζι που μου έχει κρατήσει. Θέλω όμως, όσο πηγαίνω προς τα εκεί, να σκεφτείτε και να βάλετε τον εαυτό σας σε ένα τραπεζάκι. Θέλετε εδώ? Θέλετε λίγο πιο πάνω? Όπου θέλετε. Το ωραίο σε αυτή την ταβέρνα είναι όπου και να καθίσετε, θέα ηλιοβασιλέματος θα έχετε. Να κοιτάξτε τώρα την Εύα, τι πλανάρες κάνει. Το έχουμε δικά μέρο τώρα, live, έτσι. Ελεάνα, Ευάκη, πώς σου φαίνεται το μαγαζί που σε φέραμε, αγάπη μου? Ωραίο. Φανταστικό, νομίζω από εδώ θα δείτε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω ότι το έχω πει εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει ας τα ακούσετε και για δεύτερη φορά. Τα μεγάλα μυαλά συναντιούνται τάση. Πάντα, πάντα, πάντα. Στο Καμπί ζήσαμε από τις ωραιότερες στιγμές μας στη Ζάκυνθο. Αμόλυντο τοπίο, ανώθευτοι άνθρωποι, εμπειρίες ψυχής. Ο Μιχάλης, έξω καρδιά, μας φιλοξένησε σαν να ήμασταν συγγενείς του. Μας κλάβωσε και αυτός και η σύζυγός του με την αγάπη και τη φιλία τους. Μιχάλη, είναι μεγάλη χαρά μας και τιμή μας που συναντούμε, μα το Θεό, ανθρώπους σαν και εσένα, τόσο απλούς, τόσο φιλόξενους. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας έχεις προσφέρει σήμερα και για όλα αυτά που κάνεις για τον κόσμο που έρχεται σε αυτό εδώ το μαγαζί. Ένα μαγαζί με ιστορία από το 1981, παιδιά. Ο Μιχάλης το πήρε το 95, η οικογενειακή επιχείρηση. Τι μας έχεις φέρει ωραία λοιπόν, πράγματα εδώ σήμερα? Ξεκινάμε. Πρέτζα, που τη φτιάχνουμε ο πατέρας μου, τη μάνα μου, λαδοτήρι. Περίμενε, κάτσε, δεν τα λες ωραία σωστά, φίλε. Όχι, άμα τα λέμε, τα λέμε σωστά. Α, εντάξει, άσε ωραία. Τώρα, σε παρακαλώ. Εσύ πεινάς τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν μου πεινάω μόνο, αλλά έχω μάθει και το ωραίο το κόλπο. Αυτό ποιος θα μάθει? Υπάρχει μια γυναίκα εδώ που σε αγαπάει πολύ και μάλλον αγαπάει και εμένα. Α, εντάξει. Η σύζυγό σου, κατάλαβες τι γίνεται? Κατάλαβα. Έτσι. Το λαδοτήρι. Λαδοτήρι, ωραίο. Αυτό είναι λίγους μήνες το λάδι και είναι απαλό ακόμα. Αυτό όσο περνάει γίνεται πικάντικο. Δεν σκέφτεται το δικό μου. Όχι. Πικάντικο. Που είναι όσο σε τραβάει για κρασάκι, για κρασάκι και τσιπουράκι. Τσιπουράκι κτλ. Έτσι, είμαστε στην έμπνευση λοιπόν, ομοταξία. Ωραία. Δεν σου λέω σαλάτι τώρα και δεν διδάξα, αυτά είναι κλασική περίπτωση, μια χωριάτικη. Λοιπόν, κουνέλι. Κουνέλι, ωραίο. Ντόπιο κουνέλι από τη Ζάκυνθο, μαγειρεμένο από τη μητέρα μου, με λαδοτήρι μέσα που το φτιάνουμε, το τσιγαρίζουμε και το φτιάνουμε αυτό που βλέπει. Πο, μυρίζει, έχει σπάσει τη μύτη, έτσι, μακάρι παιδιά. Παραδοσιακό περνάγανε... μαγέρεμα, όχι μαγέρεμα. Slow cooking έτσι, που λέγαμε εκεί στα χωριά μας. Slow cooking. Yeah. Δηλαδή, πολλές ώρες το μαγείρεμα, καταλάβατε. Δεν το βάζουμε στη φωτιά μια ώρα και τελειώσαμε. Με σιγήτρα ταχύτητος. Δουλεύετε εδώ έτσι 7 ώρες. Ωραία και. Βετούλι. Βετούλι. Αυτό το βρίσκει μόνο σε μένα. Είναι ειδικό. Ειδικό κατσίκι, είναι κατσίκι που τα κρατάμε από χρόνο σε χρόνο να είναι 14-15 μηνό, θηλυκά για να μην μυρίζουν και τα σώμα τα δίνουμε, τα πουλάμε τώρα το καλοκαίρι. Το σερβίρουμε μετά το καλοκαίρι. Και το λέμε βετούλι, κοκκινιστό σάλτσα. Και είναι ένα άντα να δοκιμάσεις μετά, θα δεις τι, γιατί σου λέω, σου λέω. Με την Εύα, την Ελεάνα και την παρέα μας, ζήσαμε ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην καρδιά μας. Παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, Ευάκη μου, έχουμε το τέλειο ηλιοβασίλεμα. Εμείς βέβαια καθόμαστε πλάτη, δεν το βλέπουμε, για να το βλέπετε εσείς. Αλλά πες, υπάρχει αυτό το ηλιοβασίλεμα? Νομίζω πως δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ όμορφο. Βυθίζεται σιγά σιγά ο ήλιος μέσα στη θάλασσα, κυρίες και κύριοι. Είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Όλα ησυχάζουν, αλλάζουν όλα τα χρώματα στη φύση. Την επόμενη μέρα μετά το πρωινό μας περίμενε η πόλη της Ζακύνθου. Τι κάνουμε? Τρώμε ένα ωραίο μήλο πιτάκι που είναι και πολύ ταξιδεμένο, τώρα έχει φτάσει και στη Ζάκυνθο και μετά θα πέσουμε με τα μούτρα στο ρεπορτάζ. Το ίδιο πρωί θα γινούσαμε ξανά στην πόλη της Ζακύνθου για να επισκεφτούμε μια κάβα αληθινή έκπληξη. Παραμένουμε ακόμα εδώ στο λιμάνι της Ζακύνθου και θέλω τώρα να σας βάλω μέσα σε ένα αληθινό έργο τέχνης. Εσείς θα νομίζετε ότι περνάτε τις πόρτες μιας κάβας. Όμως, δεν είναι, κυρίες και κύριοι, μία απλή κάβα. Εδώ ήτανε πριν από αρκετά χρόνια μία εμπορική τράπεζα.
Αυτή λοιπόν η τράπεζα μεταμορφώθηκε σε μία κάβα που τέτοια δεν θα δείτε σε όλη την Ελλάδα. Είναι κάβα, είναι delicatessen, είναι και όροφος που κάνουν οι άνθρωποι εινογευσία. Εμένα το αγαπημένο μου κομμάτι είναι τα κρασιά. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε κρασιά ελληνικά και εισαγωγής. Εδώ θέλω να γνωρίζετε ότι πουλάνε κρασιά από 5 ευρώ μέχρι και 7.500 ευρώ. Και εδώ τώρα μπαίνουμε μαζί, αυτό είναι το ωραίο της ιστορίας, στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, που όμως έχει μεταμορφωθεί και σε θησαυροφυλάκιο εδώ του συγκεκριμένου μαγαζιού. Γιατί? Έλα να σου δείξω, Ελένα. Πετρούς, εδώ, να δω, 7.097 ευρώ. Ένα μπουκάλι κρασί. Πρόκειται για την κορυφαία κάβα, όχι της Ζακύνθου, αλλά της Ελλάδας. Η αισθητική, η διακόσμηση, η κάθε γωνιά ξεχωριστά, ο πλουραλισμός και η ποικιλία σε κρασιά και ποτά, μαζί με το γεγονός ότι στον ίδιο χώρο γίνονται γευσιγνωσίες και εινογευσίες, κάνει τη συγκεκριμένη κάβα ένα καταμάχητο σποτ για το νησί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, όπως είπε ο κύριος Δούσης, είμαστε σε χώρο εινογνωσίας και γευσιγνωσίας, όπου έχει τη δυνατότητα ένας πελάτης να κάτσει με την ησυχία του, να πιει ένα κρασί, να καπνίσει ένα πουρο μέσα από την κάβα μας και ασφαλώς, αν θέλει μετά, να ψωνίσει από την κάβα. Για εμένα είναι ο ναός του κρασιού, του ποτού της πόλης, αλλά βασικά είναι η προώθηση του ζακυνθινού προϊόντος, του ζακυνθινού κρασιού για εμένα. Αυτό, εμείς αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Για μένα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι τα ζακυνθινά προϊόντα έχουν πραγματικά μεγάλη αξία. Βεβαίως. Ασφαλώς, επειδή δραστηριοποιούμαστε στη Ζάκυνθο και η Ζάκυνθος είναι παραγωγική χώρα, ασφαλώς θα προωθήσουμε τα δικά μας κρασιά. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Βόλτα στη Ζάκυνθο χωρίς μαντολάτο και παστέλι δεν γίνεται. Και ένας από τους καλύτερους οφώτης μας περίμενε απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Κόλλησε το στόμα σου, ωραίο, το παστέλι. Άμα δεν είναι καλά, το πάρουν πίσω. Για το παστέλι έχει δίκιο, να ξέρετε. Δεχόμαστε και επιστροφή. Το παστέλι δεν υπάρχει. Τέτοιο παστέλι. Δεχόμαστε και επιστροφή. Το δαγκώνει και το δίνει πίσω. Τέτοιο παστέλι δεν υπάρχει. Ναι, κορυφαίο. Άσο τώρα. Έλα, επά. Πάρε. Τέτοιο παστέλι. Δεν τρώω παστέλι. Έλα. Φώτητο παστέλι δεν τρώω. Πώς το καταφέρεις ότι το παστέλι δεν κολλάει στο δόντι? Πώς παίζει αυτό το σενάριο? Γιατί? Εγώ είμαι αγράμματος. Τελείω. Γι' αυτό σε γουστάρω, επειδή είσαι τέτοιος ευθύς τύπος όμως, να ξέρεις. Στη Ζάκυνθο υπάρχουν πάρα πολλοί που πουλάνε μαντολάτο, παστέλι και πάει λέγοντας. Ο Φώτης όμως είναι αυθεντικός, είναι απέναντι κατευθείαν από τον Άγιο Διονύσιο. Εδώ θα φάτε την μπουγάτσα την τοπική, έτσι τη λέω εγώ. Γιατί είναι... κάτσε ρε φίλε. Αν θέλετε να σας δώσω και λίγο χαρτάκι για το παστέλι, αν έχετε... Η φυτούρα δεν υπάρχει.
Είναι η γέμιση της μπουγάτσας χωρίς καν φύλλο. Το από πάνω είναι καμένο επειδή έχει τηγανιστεί. Βέβαια, είναι βρασμένο και τηγανίζεται. Φυτούρα θα δοκιμάσετε οπωσδήποτε με το καφεδάκι σας. Είναι ό,τι πρέπει ιδιαιτέρως για πρωινό. Φώτης Ποιώτης. Όλα του είναι φοβερά. Αυτό εδώ ναι. Κερδίζει. Τα σπάει, είναι συγκλονιστικό. Παιδιά, η φυτούρα και ξερό ψωμί. Μα κοίτα... Και το παστέλι του είναι από τα καλύτερα παστέλια που έχω φάει σε όλη μου τη ζωή. Πραγματικά καταπληκτικό παστέλι. Το μότο είναι, σε έπιασε λιγούρα, στο Φώτη για φυτούρα. Βέβαια. Για περάστε, για περάστε λέμε. Έχουμε ωραίο παστέλι, κυρία μου. Εδώ το καλό παστέλι, για περάστε. Τι έχεις και κουτί. Βέβαια. Έλα ρε. Μιλάμε, είναι ανεβασμένα τα πράγματα εδώ, έτσι. Να έχεις υπόψη. Με τη γλύκα στο στόμα θα φτάναμε με τα πόδια στην Παναγιά τη Φανερωμένη. Παναγιά η Φανερωμένη, εκκλησία του 1644. Έλα από εδώ, Ελένα. Ωραία. Το Κοδωνοστάσιο είναι ένα από τα λίγα κτίρια που μείνανε ανέπαφα από το σεισμό του 1953. Όλη η υπόλοιπη εκκλησία που βλέπετε γκρεμίστηκε το 1953, αλλά οι κάτοικοι είχαν την ψυχραιμία και την δυνατότητα, την οικονομική, να πάρουν όλα τα υλικά της εκκλησίας και να τα αναστηλώσουν ακριβώς όπως ήταν στην αρχική της μορφή. Μπήκαμε μέσα στην Παναγιά τη Φανερωμένη. Ειλικρινά σας μιλάω, είναι από τις πιο εντυπωσιακές και όμορφες εκκλησίες που θα δείτε σε όλη τη ζωή σας. Μεγάλη εντύπωση θα σας κάνει η ουρανία, θα το δείξουμε τώρα μαζί με την Ελεάνα, είναι η επίπεδη οροφή της εκκλησίας, η οποία έχει αυτά τα καταπληκτικά έργα που θα δούμε επάνω. Άκρος φωτεινή και εντυπωσιακή εκκλησία και θα πρέπει να γνωρίζετε πως όλα αυτά που βλέπετε, που παρακολουθούμε μαζί αυτή τη στιγμή, είναι όλα σπουδαία έργα επιφανών καλλιτεχνών. Και να ενημερώσω ότι αυτή η εκκλησία κάηκε, καταστράφηκε, γκρεμίστηκε ολοσχερός και ξαναστήθηκε από την αρχή. Βλέπουμε θαυμάσιο δείγμα και μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Σαφέστατα η Ζάκυνθος είναι άκρος επηρεασμένη από τους Βενετούς κατακτητές, οι οποίοι και αυτοί βεβαίως άφησαν το στίγμα τους στο νησί. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι της εκκλησίας που βλέπετε είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην ελληνική ορθόδοξη πίστη. Εγώ θα σας πρότεινα, έτσι και έρθετε στη Ζάκυνθο, φυσικά και θα πάτε στον Άγιο Διονύσιο, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά αν θέλετε να δείτε μια πραγματικά πολύ όμορφη εκκλησία, θα πρέπει να έρθετε στην Παναγιά τη Φανερωμένη. Γιατί Παναγιά Φανερωμένη? Διότι βρέθηκε μια μικρή εκκλησιαστική εικόνα της Παναγίας σε μια κοντινή παραλία και έτσι είπανε την εκκλησία Παναγιά Φανερωμένη. Μετά την εκκλησία είχα σκεφτεί να κάνουμε μία βόλτα στην αγορά της πόλης μέσα στο παραδοσιακό κέντρο. Εδώ είμαστε στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης. Θα δείτε, θα κάνετε τη βόλτα σας. Όλη αυτή η περιοχή είναι η περιοχή με τις καμάρες. Η περιφέρεια στεγάζεται εδώ, επίσης παραδοσιακό το κτίριο με τις καμάρες. Πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Όπως έχετε καταλάβει από τα ρεπορτάζ, έχω μανία με τα γυαλιά ηλίου. Και γιατί μου αρέσουν και γιατί χάνω ένα σε κάθε ταξίδι. Μόλις βρήκα λοιπόν ένα ωραίο κατάστημα, τρούποσα. We make.
το απόλυτο μαγαζί για γυαλιά ηλίου και γενικά αν θέλετε να εντυπωσιάσετε με κάποιες αγορές σας όσον αφορά τα γυαλιά ηλίου εδώ στη Ζάκυνθο, ένα είναι το μαγαζί. Αυτό που θα δείτε σήμερα μαζί με μένα και τον Γιάννη. Γιάννη, τι γίνεται? Πώς πάνε τα πράγματα? Πάρα πολύ καλά πάνε τα πράγματα. Περιμένουμε τον τουρισμό, περιμένουμε τον κόσμο. Είμαστε πανέτοιμοι για όλα. Χαίρομαι. Έχουμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά πράγματα. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Είμαστε σε άμεση επαφή με το εξωτερικό, με όλους τους οίκους, τους οπτικούς οίκους και φέρνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει άμεσα. Ό,τι θα δείτε εδώ, θα το δείτε στο Μιλάνο, θα το δείτε στη Νέα Υόρκη, θα το δείτε παντού. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα θα μου πρότεινε, ρε φίλε. Κοίταξε, τα βγάζω αυτά. Αυτά δεν είναι για τον ήλιο. Αυτό από τα αγαπημένα μου, αυτό το στυλ από τα αγαπημένα μου παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Α, έλα ρε φίλε. Οι μάσκες φέτος είναι... Οι μάσκες φέτος είναι μόδα. Πάρα πολύ μπροστά. Ωρε φίλε, λίγο Γιάννη, όχι, όχι, υπερβολικό. Α, ωραίο αυτό. Ε, είναι Ελένα. Είναι το στυλ σου, αυτό είναι το στυλ. Έτσι. Α, έλα ρε φίλε. Αριστοτέλη. Αριστοτέλης ο Νάσης. Εντάξει, μιλάμε τώρα για γυαλί, όχι παξεγέλας, έτσι. Αυτό. Έλα, για πιστώνεις και εσύ ότι έχεις εύκολο πρόσωπο, δεν το συντριάζουν όλα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, να είσαι καλά, για να δούμε και αυτό, παιδιά. Δεν ξέρω ποιο να το διαλέξω. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα φτάναμε μέχρι το Αργάσι για ένα ηλιοβασίλεμα από τα καλύτερα που ζήσαμε στο νησί. Έχει ανέβει επίπεδο η εστίαση στη Ζάκυνθο, νομίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ και έχω ακούσει ότι αυτό το μαγαζί που είμαστε τώρα είναι από τα καλύτερα εστιατόρια της Ζακύνθου. Είναι ένα από τα κορυφαία. Εγώ θα το έβαζα στα 10 κορυφαία εστιατόρια όλης της Ζακύνθου. Αλλά ποιο είναι το ωραίο σε αυτό το συγκεκριμένο εστιατόριο? Δεν είναι μόνο η θέα, είναι και αφιψηλού η θέα. Δηλαδή αποκλείεται να μην το αγαπήσεις και μόνο για αυτό που βλέπεις. Κοίτα, Ελένα μου, γύρω πίσω. Ηλιοβασίλεμα. Το βλέπεις? Κατερίνα μου, καλώς σας βρήκαμε στο υπέροχο εστιατόριό σας που έχετε αυτή τη μαγική θέα εδώ στο Αργάσι. Τι καλό μας έχετε ετοιμάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, για πρώτα πιάτα. Καλώς ήρθατε και εδώ στο χώρο μας. Λοιπόν, για πρώτα πιάτα έχουμε το αμούς, το οποίο είναι με αρωματικό βούτυρο, με γάβρο μαρινάτο, χώμα ηλιάς και λάιμ. Έχουμε σαλάτα βαρλεριάνα, η οποία περιέχει αχλάδι ποσέ, φιλέ αμυγδάλου, ψητό μανούρι και ντρέσινγκ Λουίζας. Βαλεριάνα, και... Βαλεριάνα, καλό για τα νεύρα, αυτό είναι μια χαρά. Είναι. Αν έχουμε μια έντονη μέρα δηλαδή, πέφτουν οι τόνοι κατευθείαν. Ακριβώς, ακριβώς. Και ακολουθεί το οχταπόδι στιπάδο, όπου περιέχει κρεμμύδι κομφί, αφροπατάτας και λάδι καπνιστής πάπρικας. Να καταλάβω λίγο. Τι εννοείς χταπόδι στιφάδο, η λευκή σωστή είναι δηλαδή? Είναι αφρός πατάτας. Αφρός πατάτας. Ναι, ναι, ναι. Έλα ρε εσύ. Ναι, πολύ εφάνταστο, ε. Από κάτω βρίσκεται το χταπόδι. Είναι ένα από τα παλιά πιάτα που έχουμε εδώ στο εστιατόριο. Είναι λαβράκι σκάρας με ριζότο που περιέχει κρέμα από άγρια χόρτα. Και επίσης υπάρχει σκόνη καμένου πράσου. Είναι και τα αγαπημένα. Είναι από τα αγαπημένα μου, ειλικρινά. Αυτό το πήραμε κι εμείς, είναι δικό μας αγαπημένο. Θα το δοκιμάσετε, θα καταλάβετε. Ναι, πάρα πολύ ωραίο φαίνεται αυτό. Και το δίπλα? Και δίπλα είναι λιγκουίνι, τα οποία περιέχουν σάλτσα μπισκ, καλαμάρι, γαρίδες. Κονφί ντοματίνια, σκόνη ντομάτας και λάδι βασιλικού. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να πω πέρα από το φαγητό, Κατερίνα μου, ότι θεωρώ πως την όλη δουλειά στο εστιατόριο την κάνει αυτή εδώ η ατμόσφαιρα. Πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικό, είμαστε πάνω από τη θάλασσα και αυτό δίνει πανοραμική θέα και κάνει όλη την ατμόσφαιρα πολύ όμορφη και πολύ ρομαντική. Το επόμενο πρωί μας περίμενε το αρχοντικό Ρώμα στην πόλη της Ζακύνθου πίσω από μια γλυκύτατη εκκλησία. Μία από τις πιο όμορφες εκκλησίες, την Παναγία των Αγγέλων, θα τη βρείτε χωμένη μέσα σε ένα στενάκι εδώ στο κέντρο της πόλης. Είναι αυτή που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου. 1687 χτίστηκε αυτή η εκκλησία από τη συντεχνία των συμβολιογράφων. Ποιο είναι το ωραίο της ιστορίας? Στους σεισμούς του 1953 κατεδαφίστηκε
Ολόκληρη. Έπεσε. Και τι κάνανε, παιδιά, εδώ οι συμβολιογράφοι? Το εξής πολύ απλό. Πήρανε τα κομμάτια της εκκλησίας και την ξαναχτίσανε όπως ακριβώς ήταν η αρχική μορφή της. Ακριβώς δίπλα από την Κυρία των Αγγέλων, ένα μικρό πεζοδρομάκι θα σας βάλει στο αρχοντικό Ρώμα. Εδώ έχουμε όλη την ιστορία της αρχιτεκτονικής των νησιών του Ιωνίου σε ένα κτίριο. Αυτό εδώ. Έλα προχωρήσουμε λίγο, Ελένα μου. Τώρα μαζί μου, κυρίες και κύριοι, έχετε μπει μέσα στο αρχοντικό της οικογένειας Ρώμα. Η ιστορία της συγκεκριμένης οικογένειας είναι τεράστια. Είναι από τις πιο σημαντικές οικογένειες της Ελλάδος. Θα σας πω μόνο το εξής. Ο Διονύσιος δε Ρώμας, δηλαδή, ας πούμε, ο πιο σημαντικός άνθρωπος της οικογένειας, αφιέρωσε όλη του τη ζωή και όλη του την περιουσία στον αγώνα της απελευθέρωσης της Ελλάδος από τους Τούρκους. Ο κύριος Φιωρεντίνος εδώ είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε με τη βοήθεια της οικογένειας Ρώμα στο αρχοντικό. Εσείς που το βλέπετε αυτό εδώ να μαραζώνει, δεν πιάνει την καρδιά σας? Η καρδιά μας πιάνεται, γι' αυτό έχουμε κάνει και ενέργειες να προχωρήσει μία συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας και με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η οποία όμως για λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, εκκρεμεί. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα δοθεί η λύση η οποία πρέπει για να σωθεί αυτό το μοναδικό μνημείο, ιστορικό μνημείο για τη Ζάκυνθο. Σε αυτό εδώ το αρχοντικό. Δεν θα πείραζα, παιδιά, εγώ προσωπικά, να ξέρετε, τίποτα από εδώ μέσα. Θα τα συντηρούσα όλα και θα το είχα ως ένα κομμάτι τουριστικό αξιοθέατο που θα μπορούσε να τραβήξει κόσμο στη Ζάκυνθο, διότι εδώ, παιδιά, θα θέλανε να το δούνε όλοι αυτό το αρχοντικό. Όλοι θα θέλανε να περάσουνε. Το αρχοντικό Ρώμα, που και αυτό ρημάζει με την ευθύνη της πολιτείας, είναι ένα διαμάντι για τη Ζάκυνθο και το Ιόνιο. Κρίμα τέτοιοι σπάνιοι θησαυροί να καταλήγουν τελικά στα σκουπίδια. Μετά το αρχοντικό, θα έκλεινα το ρεπορτάζ της ημέρας με το πεντάστερο και ολοκέντριο ξενοδοχείο στην Κυψέλη, που κατά τη γνώμη μου θα είναι η είδηση της χρονιάς στα ξενοδοχειακά πράγματα της Ζακύνθου για το φετινό καλοκαίρι. Έλα να σε βάλω μέσα και εσένα και στον κόσμο σε ένα διαμαντάκι εδώ της Ζακύνθου. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρουσιάζω νέες ολοκέντριες επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως ξενοδοχεία, όπως το συγκεκριμένο, τα οποία μπαίνεις μέσα, ρε παιδί μου, και μυρίζουν καινουργίλα, πραγματικά όμως καινουργίλα. 2019 έχει είναι το συγκρότημα που θα σας δείξω αυτή τη στιγμή. Είναι, έλα μαζί μου, Ελένα. Δείτε λίγο εικόνα. Είναι μόνο για ενήλικες, παρακαλώ πάρα πολύ, μόνο σουίτες. Θα δούμε τώρα το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι μέσα σε έναν παλιό ελαιώνα. Ουσιαστικά είναι μέσα σε ένα κτήμα το ξενοδοχείο. Έχει πολύ ωραίες σουίτες. Απολύτως, όχι μόνο value for money, αλλά και πάνω από το κανονικό είναι οι τιμές τους. Δηλαδή, εδώ έρχεσαι και νιώθεις ότι το έχεις κλέψει το ξενοδοχείο. Θα το καταλάβετε μόλις πάμε στο δωμάτιο. Όπα, παιδιά. Όπα, παιδιά. 32 τετραγωνικά σουίτα, φίλε μου. Να ενημερώσω, το ξενοδοχείο Μάιο είναι 80% σε πληρότητα. Πάρα πολύ καλά, άρα ο κόσμος το έχει ανακαλύψει. Και βγαίνετε εδώ έξω και έχουμε και 20 τετραγωνικά πισίνα. Όχι γούρνα, πισίνα κανονική. Και απολαμβάνετε εδώ το μπανάκι σας και είσαστε μέσα στον παλιό ελαιώνα, στην απόλυτη ησυχία, παιδιά, στην απόλυτη ηρεμία εδώ της Ζακύνθου. Ειλικρινά, πάρα πολύ ωραίες στιγμές θα περάσετε σε τέτοιου είδους σουίτες. Αλλά δεν θέλω να σκέφτεστε ότι το συγκρότημα που σας παρουσιάζω είναι μόνο αυτό. Σας έχω και καλύτερο. Πάμε να το δούμε. Με πολύ μεράκι, οι άνθρωποι δημιουργούν ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων με σκοπό να πρωταγωνιστήσουν στη Ζάκυνθο τα επόμενα χρόνια.
Αυτά είναι του κουτιού τα δωμάτια, να ξέρετε. Μπαίνουμε πρώτοι των πρώτων. Δεν έχει μπει κανένας άλλος παρά μόνον, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες. Junior suites 24 τετραγωνικών μέτρων, με μπαλκόνι που βλέπει στο απέραντο γαλάζιο. Πώς θα το καταλάβετε αυτό? Έλα από εδώ, Ελεάνα μου, λίγο να αλλάξουμε θέσεις. Έλα εδώ στη θέση που είμαι εγώ. Εδώ, εδώ, έλα. Εκεί. Κοίτα, με το που μπαίνεις μέσα από την πόρτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κοίτα τι βλέπεις. Παπ. Τέλος. Ρε φίλε, αυτή η θέα, ειλικρινά σας μιλάω, παιδιά, δεν υπάρχει. Εσείς λοιπόν, όταν θα έρθετε εδώ στο συγκεκριμένο συγκρότημα, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, θα βρείτε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο με αυτήν τη φανταστική θέα που βλέπετε από πίσω μου και θα έχετε αυτά τα πιατάκια για να συστροφεύσουν στο γεύμα σας, στο δείπνο σας, όπου θεωρείτε. Πιατάκια, αυτό ρε Τάσο, δεν το λες. Πιατάρα, τέλος πάντων. Εντάξει, μια χαρά. Άρα λοιπόν θα έχετε δυνατότητα να έχετε τέτοια πολύ ωραία πιάτα μπροστά σας, ή πιατάρες όπως λέει η Εύα, και να περάσετε καταπληκτικά στο ηλιοβασίλεμα, σε ένα ωραίο δείπνο σας βραδινό, ρομαντικό κτλ. Το μέρος, όπως βλέπετε, αξίζει 100%. Είναι ιδανικό και τα πιάτα είναι φανταστικά. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Στην υγειά σου, Εύα μου. Στην υγειά μας. Ο καλύτερος δοκιμαστής μας θα ξεκινήσει σε λίγο και πάμε για άλλα ρεπορτάζ. Μετά από 9 ημέρες θα εγκαταλείπαμε τη Ζάκυνθο. Είχαμε βάλει τον προορισμό στην καρδιά μας και θα τον αποτυπώναμε με τον καλύτερο τρόπο. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την αποστολή μας εδώ στη Ζάκυνθο και είναι πικρή αλήθεια ότι έχει τόσο ωραία τοπία αυτό το νησί που βγάλαμε δεκάδες φωτογραφίες. Σκεφτήκαμε λοιπόν, γιατί να μην τις εκτυπώσουμε και να έχουμε πολύ ωραία αναμνηστικά από την Ισάρα που κάναμε το ρεπορτάζ μας. Τώρα λοιπόν αυτή η διαδικασία από το κινητό σου έχει γίνει, ειλικρινά σας μιλάω, πανεύκολη. Έχει βγει μια νέα εφαρμογή, G Photoprint. Είναι αυτή εδώ. Κάνεις το πολύ απλό. Μπαίνεις μέσα, πατάς εκτύπωση τώρα, online εκτυπώσεις, διαλέγεις το μέγεθος φωτογραφίας και μπαίνεις στις φωτογραφίες σου και αρχίζεις να επιλέγεις ποιες φωτογραφίες σου αρέσουν. Άρα το δύσκολο δεν είναι να εκτυπώσεις φωτογραφίες πλέον. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη αυτή η διαδικασία. Το δύσκολο είναι να διαλέξεις τις καλύτερες. Εδώ σε θέλω. Μόλις τελειώσει τη διαδικασία, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να εκτυπώσεις τις φωτογραφίες σε οποιοδήποτε κατάστημα θέλεις, αλλά μπορούν να στις φέρουν και κατευθείαν στο σπίτι σου χωρίς καμία χρέωση. Αυτό που επέλεξα και εγώ δηλαδή, που είδατε να κάνω μέσα από τη διαδικασία. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, και με αυτές τις ωραίες φωτογραφίες, ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ μας στη Ζάκυνθο. Μέχρι τις επόμενες εικόνες, κυρίες και κύριοι, να είσαστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε πως όλες οι εκπομπές μας είναι και στο YouTube. Στο στόμα του δράκου μπαίνουμε αυτή τη στιγμή. Άλλη μια τεράστια σπηλιά εδώ στη Ζάκυνθο. Μαραθωνήσι είναι ένα νησάκι που Άρα να προτιμάτε κυρίως τα μαγαζιά που είναι πιστοποιημένα στο να έχουν πολύ... Πολύ σημαντικό. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, μιλάμε σοβαρά και η Εύα ψάχνει. Είναι σε παιδική χαρά, κανονικά. Αυτό βλέπω. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Παίξε, Εύα μου, είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι τώρα, την ώρα του γυρίσματος, κύριε Πιλαρινέ, με συγχωρείτε. Αυτό μπράβο. Είναι. Δεν μπορούμε αυτό να. Δεν μπορούμε. Όχι, όχι, όχι. Εδώ. Εδώ σας έχουμε. Ο κύριος Πιλαρινός, φίλος μου, καρδιακός, έχει την υπόψη σας. Μου έφαγε την ψυχή. Δεν έχεις έρθει στο νησί μου να κάνεις εκπομπή. Με πιλατεύει 3 χρόνια. Ορίστε, ήρθαμε. Και σε κατάφερα. Και με κατάφερε και περνάμε καταπληκτικά, υπέροχα. Θέλω να ξέρετε ότι Ζακυνθινή είναι σαν το Διονύση. Καλά παιδιά, ευγενικοί άνθρωποι και πάνω απ' όλα έξω καρδιά. Τα λέω καλά. Κοκκινίζω. Έλα.